Σε οριακό σημείο έχουν φτάσει οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βορείου Ελλάδος λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής σε πετρέλαιο, λιπάσματα, ζωοτροφές και άλλα. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο γραμματέας του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Κοσμάς Στεφανίδης, δεν μας συμφέρει πλέον να μπούμε να καλλιεργήσουμε. Με τέτοιο κόστος δεν μπορούμε να οργώσουμε. Προφανώς θα υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα προϊόντα, ενώ στους κτηνοτρόφους, με τις τιμές των ζωοτροφών και ηλεκτρικό ρεύμα, το 30% των κοπαδιών στην περιοχή και πανελλαδικά που είναι γαλακτοφόρα ζώα έχουν πάει για σφαγή. Δεν μπορούν να τα συντηρήσουν οι κτηνοτρόφοι. Όλα αυτά φυσικά έρχονται λίγες μόνο ημέρες μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θέλησε να χρυσώσει το χάπι με κάποιες μικρές παροχές, αλλά οι αγρότες λένε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για τους αγρότες είναι ψίχουλα. Από το 2016 έχει κοπεί η επιστροφή φόρου ειδικής κατανάλωσης πετρελαίου, όταν το πετρέλαιο είχε 1 ευρώ. Τότε η επιστροφή φόρου για όλους τους αγρότες πανελλαδικά ήταν κοντά στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, πριν από το τέλος της θητείας της κυβερνήσεως, και ενώ ήταν προεκλογική υπόσχεση, μας δόθηκαν για όλους τους αγρότες 70 εκατομμύρια, όταν η τιμή πετρελαίου είναι στα 2 ευρώ. Σήμερα ένα τρακτέρ γύρω στα 100 άλογα χρειάζεται 300 ευρώ για να γεμίσει το τεπόζιτο μία φορά, είναι γύρω στα 150 λίτρα, και να δουλέψεις 8 με 10 ώρες. Ούτε σε μισό γέμισμα δεν αντιστοιχεί η επιστροφή που πήραμε. Από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου, ο αγροτικός κόσμος της χώρας ετοιμάζεται για πανελλαδικές κινητοποιήσεις και ο κύριος Στεφανίδης, εκ μέρους των αγροτών της Θεσσαλονίκης, τονίζει. Συζητάμε τι θα κάνουμε. Οι άνθρωποι της πόλης δεν ξέρουν τα προβλήματά μας. Τα τρακτέρ θα βγουν στους δρόμους. Πήραμε αυτή την απόφαση, όλοι οι σύλλογοι της Ελλάδος θα γίνουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.